Γεια χαρά, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, σε ένα ακόμα Nostalgia Sports εδώ πέρα, κάθε εβδομάδα, στο καθήκον μας, να σας συντροφεύουμε όσον αφορά το παρελθόν, όσον αφορά τα περιοδικά, όσον αφορά τις εφημερίδες της δεκαετίας του 80. Η πιθανότητα να μην σ' αρέσει η σημερινή εκπομπή είναι όση πιθανότητα στο Pulp Fiction το milkshake να μην ήταν των 5 δολαρίων, που θα έπινε η Uma Thurman και θα δοκίμαζε μετά και ο John Travolta. Προγραμμάτων συνέχεια. 1968, Μπενφίκα, Manchester United, τελικός κυπέλου πρωταθλητριών. Βέβαια, η κατάσταση εδώ πέρα είναι λίγο περίεργη, όσον αφορά το πρόγραμμα. Δεν ήταν κάτι το τρομερό, όσον αφορά το υλικό που υπήρχε, αλλά μεγάλης αξίας, όσον αφορά το παιχνίδι. 1968, τελικός κυπέλου πρωταθλητριών. Πάμε στο 1991. 15 Μαΐου στο Ρότερνταμ, πάλι Manchester United εναντίον Μπαρτσελόνα, 2-1 με Mark Hughes. Και αυτό δεν το είχα σε καλή κατάσταση. Ομολογώ, φωτογραφίες εδώ πέρα από το Ρότερνταμ, βλέπετε και οι σελίδες πώς είναι. Αυτό είναι το πρόγραμμα της UEFA, έτσι. Δεν είναι το πρόγραμμα που έχει βγάλει η ομάδα. Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, νεότατος. Λίγα χρόνια πριν είχε αναλάβει την Manchester United, Μπράιαν Ρόμψον, καπετάνιο στην Εθνική Αγγλίας, Mark Hughes, ο άλλος, Lee Sharp, η πρώτη φουρνιά της United, της τελευταίας καλής United, Μπαρτσελόνα εδώ πέρα, με Λάουντρουπ, Κούμαν, Θουπιθαρέτη τερματοφύλακα, Γιώχαν Κόρεφ προπονητής, ο Μπακέρο, Χωσέ Μαρία Μπακέρο, ο Σαλίνας, Κάρλσον, ο ρέφερι του αγώνα, Σουηδός. Προφανώς το καταλάβετε και από το επίθετο. Και εδώ είναι ο τελικός του 1990, Σαντόρια εναντίον Άντελεχτ, μια μικρή αναφορούλα. Πάμε όμως σε έναν τελικό. Τελικός κυπέλου Αγγλίας, 10 Μαΐου του 1986, Everton εναντίον Liverpool. Το κλασικό μεγάλο πρόγραμμα, ατόφιο, που βγάζει η Αγγλική Ομοσπονδία. Βασίλισσα εδώ πέρα, τα δικά μας τα περίεργα, τα δικά τους μάλλον, τα βρετανικά αποτελέσματα, παρουσίαση των ομάδων. Γκάρι Στίβενς, Πίτερ Ριντ, Τρέβορ Στίβεν, Γκάρι Λίνεκερ, πολύ καλή εκείνη η Έβερτον, Πατ Τζένικς, Κένταλ, τεράστια μορφή, τεράστια φιγούρα στον πάγκο της Έβερτον. Ο Γκρέιαμ Σάρπ, 1986, μια χρονιά αφότου η Everton είχε κατακτήσει το κύπελο εναντίον της Manchester United με 1-0 και μετά κατέκτησε και το κύπελο κυπελούχων εκείνη τη σεζόν, 84-85. Ο Ροντ Στιούαρτ, απίστευτο. Και εδώ το κλασικό, τεράστιες φωτογραφίες, Everton, η πόλη του Liverpool, στον τελικό, στο Wembley, 1986, ο τελικός νομίζω είχε λήξει 3-1. Το 89 έλεξε 3-2 και αυτός 3-1. Νομίζω το 3-1 έχει κερδίσει η Λίβερπουλ. Πάντως και τους δύο τους κέρδισε η ομάδα της Λίβερπουλ. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω ποια είναι μεγαλύτερη και ποια είναι μικρότερη. Αυτά μικρή σημασία έχουν. Είναι τη λέει καρδούλα σου. Εδώ παρουσίαση της Λίβερπουλ. Τζον Γουόρκ, Χούπερ, το θυμάμαι αυτόν εδώ. Πολ Γουόλς, Νίκ Τζόνστον, Κένι Ντάλγλις, μεγάλη μορφή στη Λίβερπουλ, της Λίβερπουλ. Η Ανδράς. Μάντατο Κένι Ντάλγλις, σάρωνε εκείνη την εποχή η ομάδα από το Merseyside. Και εδώ διάφορες φωτογραφίες από παλαιότερους τελικούς, Blackpool του 1953. Τα λατρεύουν αυτά οι Βρετανοί, τους βγάζουμε σε αυτό εδώ το πράγμα το καπέλο, το πρόγραμμα του 1986, τελικός κυπέλου Αγγλίας. Εδώ πέρα έχουμε μια μπροσούρα της Everton. Φωτογραφία άρα. Εντάξει, λίγο πικράθηκαν με το προηγούμενο το πρόγραμμα, αλλά τώρα μπορεί να πανηγυρίζουν. Εδώ πέρα είναι πρωταθλητές του 1970. Θα βάλω στην ποινή. Τσάι, σαμπάνια σίγουρα, ο τίτλος. Στην Everton. Ο άνθρωπος από το Μεξικό, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται. Μαγικές στιγμές. Φωτογραφιάρες. Άλαν Μπολ. Απίστευτη εικόνα. 1970, πρωταθλήτρια Αγγλίας. Την αφήνω έτσι λίγο, οι οπαδοί της Everton να χαρούν. Μοναδικές συλλεκτικές στιγμές.
Είναι οι Βρετανοί σε μερικά πράγματα εκπληκτικοί. Όσον αφορά τουλάχιστον τις μπροσούρες και αυτά που βγάζουν για την ομάδα. Εδώ δείτε φατσούλες μικρών παιδιών, όπως είναι και η φάτσα αυτών εδώ, στο μπλουζάκι που φοράω. Ήμασταν κάποτε παιδιά. Ήμασταν κάποτε παιδιά. Αφήνουμε τα προγράμματα κατά μέρους και θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Ούτως ή άλλως δεν τελειώνουν αυτά. Δεν τελειώνουν ποτέ. Πίσω τι βλέπουμε. 1900. Αυτό πρέπει να είναι σε αίρες σίγουρα. Ολυμπιακός Ηρακλής 2-0, σεζόν 83-84. Σταύρος όχος περιγραφή. Κλασικό γκολ και πανηγυρισμό Νικολαστόπουλου. Anyway. Περιοδικό τρίποντο. Hey, κυριούλη, τι σου έχω εδώ, τι σου έχω εδώ. 200 δραχμές. Ορίστε κύριε Περιπτερά. Πάρτε τα. Στόγιαν Βράγκοβιτς. Πόσο θα ψηλώσει τον Άρη. 18 Ιουλίου του 1989. Ο Ιορδανίδης, ο Χρήστος Ιορδανίδης, τον Παναθηναϊκό. Φωτογραφίες διάφορες. Βασιλακόπουλος. Για συγκεκριμένο λόγο έφερα να σου πω την αλήθεια αυτό το τεύχος. Επιχείρηση Βράγκοβιτς, εδώ πέρα με τον Μιχαηλίδη. Τον ρίχνα μια 6-7 κεφάλια. Φανταστική φωτογραφία εδώ πέρα. Με τον Μαρτίν της Ρεάλ Μαδρίτης. Υπογραφή είναι αυτόγραφο. Εδώ πέρα με τη φανέλα της Ρεάλ. Παρμαλάτη, κλασική διαφήμιση της Ρεάλ. Τα ρεκόρ μετά το Ζάγκρεπ. Playoff και τα λοιπά, Final Four. Γι' αυτόν εδώ τον λόγο. Δηλαδή, Ντίνο Αγγελίδη, θυμάσαι τι έλεγες σε συνεντεύξεις. Μακάριο Sporting λέει ήταν Άρης. Ο Ντίνος Αγγελίδης, το πρόσωπο των μεταγραφών, αποκαλύπτεται. Και τι λέει. Η διαφορά ανάμεσα σε μένα και τον Ράτζα είναι στις ομάδες που παίζουμε. Εδώ νομίζω πρέπει να κλείσει εντελώς η εκπομπή, αλλά δεν γίνεται να κλείσει. Ντίνο Αγγελίδη, μεγάλη κουβέντα είπες, αλλά τα αποτελέσματα άλλα πράγματα δείξανε. Άλλα πράγματα δείχνει και το σώμα του Ελ Χάρισον. Ο ξένος του Παγκρατίου εκείνη τη σεζόν, με Τζον Νιούμαν εδώ πέρα. Να είναι καλά και που βρίσκεται, ο τρελό Τζον. Προπονητής στον ΠΑΟΚ για ένα διάστημα. NBA, αφισάρα τεράστια. Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Ένα από τα άτυχα rebound της καριέρας του Τζαμπάρ μέσα στις συμπληγάδες του Ντιτρόιτ. Το μέλλον ανήκει πια στον Σάλι και την παρέα του που καθιέρωσε τους Πίστονς σαν υπαριθμό 1 δύναμη του NBA κάτω από τα καλάθια. Τεράστια φύσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, τρίποντο περιοδικό που υπήρξες στη ζωή μας. Διαφωνίες εδώ πέρα για NBA. Διάφορα. Όπω ο Πρέμιερ αυτός της Σίμακ Μιλάνου, Τρέσερ Μιλάνου. Και κλασική φιγούρα, Ιταλίου μπασκετμπολίστα, Αντωνέλο Ρίβα. Ο πιο ακριβοπληρωμένος μπασκετμπολίστας στην ιστορία του Ιταλικού πρωταθλήματος. Την πιο μεγάλη μύτη πάντως την είχε ο Βάλτερ Μανίφικο. Άγγελος Παπαδημητρίου. Άγγελε, είδες τι σου έχουμε. Τρίποντο, η γωνιά των αστέρων. Sporting, Άγγελος Παπαδημητρίου. Κλείνουμε το τρίποντο. Πάμε εντάχει Ευρωμπάσκετ. Πού είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει 1987. Ευρωμπάσκετ 1987. Εφημερίδα Μπάσκετ. Εκδότης Νίκος Καραγιαννίδης. Τρίτη, 9 Ιουνίου του 1987. Ελλάδα μπορείς να προκριθείς με τους Ιταλούς στη μάχη για τα ημιτελικά. Για την πρόκριση τα ημιτελικά. Κλίκες και κλίνες στη Ιουγκοσλαβία, Φερνάντο Ρωμάι, ο Ισπανός Σταύρος, Τιχονέγκο από γκολκίπερ διάσημος κάτω από τα καλάθια, να σου πω την αλήθεια δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Φωτογραφίες ο πανηγυρισμός εδώ πέρα. Η Ελλάδα κατάφερε να περάσει από τον όμιλο παρά τις δύο ήττες που έκανε, μία από την Ισπανία και μία από την Σοβιετική Ένωση 66-69, πάλι με τις σκούρες μπλε εμφανίσεις, από τη διάρκεια κλασικά εδώ πέρα. Οι Λέικερς δικαίωσαν τη φήμη τους, προηγούνται 2-0 Βοστόνη στους τελικούς του NBA, κλασικό ζευγάρι μεταξύ ομάδων στο NBA. Boston Celtics εναντίον Los Angeles Lakers. Πού πάμε. 9 Ιουνίου του 1987. Ύμνος για τους λεβέντες εθνικής μπάσκετ που πέρασαν επανάξια στους 8. Τρέμουν οι Ιταλοί τον κόσμο μας. Όλη η Ευρώπη μιλάει για τον Γκάλι. Αφιέρωμα για το θρίαμβο σελίδες 32-33. Για να πάμε λίγο μπαμ μπαμ. Σελίδες 32-33. Κέρδισε καρδιές όλων των Ελλήνων. Πέρασε πανηγύρι στο κόσμο της Ευρώπης μετά την νίκη επί της Γαλλίας. Με τη Γαλλία νομίζω 82-69, 92-79, κάτι τέτοιο, με 13 πόντους είχαμε κερδίσει. Εφημερίδα, τα νέα. Πόσο είχαν τα νέα. 50 δραχμούλες. Κρατήστε κυρίουλοι 200 και κρατήστε μου και τις υπόλοιπες 3 μέρες. Εφημερίδα μεσημβρινή, ίδια ημερομηνία. Τιτανομαχία για Ελλάδα-Ιταλία. Ω, φανταστική, φανταστική. Ο Βεστρής, φανταστική φωτογραφία αυτή από τον αγώνα με τους Γάλλους. Φανταστείτε, παίζανε στην ΕΡΤΙΟ 7,5 ώρα Σοβιετική Ένωση, Τσεχοσλοβακία και Ισπανία, Δυτική Γερμανία. Πρώτος στόχος Αβελίνο Αναστόπουλος, μάλιστα.
Κορτεμπέλα Λάτς 69-66, αυτό είναι το παιχνίδι που παίξαμε στον Όμιλο με τους Σοβιετικούς. Ξέσπασμα γίνει, ναι, 82-69 η εθνική μας, κέρδισε τους Γάλλους. Φιλάθλοι πανηγυρίζουν και πανηγύριζε όλη η χώρα. Και πάμε, ιστορική φωτογραφία, Τζένι να είναι καλά εκεί που βρίσκεται, ένα φιλί στον Γκάλι για νέα νίκη. Η Τζένι Γκάλι έτρεξε κοντά στον άντρα της για ένα φιλί και ένα χάδι μετά την νίκη πρόκριση επί της Γαλλίας. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που... 50 δραχμούλες, ελευθεροτυπία, τεράστια εφημερίδα. Λαβωμένη για μετάλλιο. Ρωμανίδης εδώ πέρα. Τους Γάλλους τους είχαμε. Τσατσέγκο με φάνηκε στο δούλο από το παιχνίδι στους ομίλους που χάσαμε τους Σοβιετικούς. Ηθικόν ακμεότατο. Τα υπόλοιπα παιχνίδια το Ευρωμπάσκετ το 87. Ιστορικές στιγμές. Πού ήσουν κύριε Γουλή εκείνο το διάστημα. Μπορείς να μπεις στα σχόλια και να πεις. Μην τρέπεσαι. Μεγάλωσες. Ποιος θυμάται το ποδόσφαιρο. Μαύρη αυλαία στο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής. Α, βέβαια. 1987. Προσγείωση στην κόκκινη πλατεία. Κοτλέμπα κατέληψε την εθνική μπάσκετ την ώρα που ετοιμαζόταν για προσγείωση στην κόκκινη πλατεία. Αντίπαλος το άγχος. Ρίγκαν δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε ο Ατήλας. Ούτε ο ΙΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Περιμένω σχολιάκια. Περιμένω likes. Περιμένω subscribes όπως τα λέτε συμμορφωμένοι. Με Γιάννη Γιαννόπουλο. Άλλο ένα Nostalgia Sports τελείωσε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ξανά με προγράμματα. Ξανά με Γκουερίν. Ξανά προς τη δόξα τραβάει η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ για το 87. Θα τα πούμε. Bye.